μας θα στήσουν πλάκα σε όλη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει υπόψη ότι η αγροθιά τώρα είναι με τα πόδια, αύριο με τα τρακτέρ και αν δεν δικαιωθούν θα γίνει και λελέρ. Δυστυχώς για την κυβέρνηση πλέον τα ψέματα τελείωσαν. Δεν πάει άλλο. Αυτό τονίζουν αγρότες της Κρήτης που ενώνουν τη φωνή τους με αγρότες οι οποίοι βρίσκονται σε δεκάδες μπλόκα σε όλη τη χώρα διαμαρτυρώμενοι για την τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής με συνέπεια να τίθεται θέμα επιβίωσης. Δεν μπορεί να καλλιεργούμε και να πουλούμε προϊόντα πάνω από κάτω από το κόστος παραγωγής. Αυτό βρε αδερφέ δεν γίνεται. Ο προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός κατακρεουργείται. Παράκριβα τα λοιπάσματα, εφόδια, το πετρέλαιο, ο ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να πάρουν ένα κουτί γάλα των κοπελιών τους. 1,63 το πετρέλαιο. Πού ξανακούστηκε. Αυτό το πράγμα για να πάει στη δουλειά κάθε μέρα είναι 200 ευρώ. Πώς δηλαδή αυτό το πράγμα θα καλλιεργήσει, θα δουλέψει. Και αν δεν καλλιεργήσει, δεν τρως. Τι θα γίνει ο κόσμος λοιπόν. Μια στιγμή θα μας αναγκάσουν, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Θα μας κάνουν λοιπόν να μην παράγουμε τίποτα. Με τη τσικουδιά λοιπόν είστε εδώ. Τώρα με τη τσικουδιά. Είναι και αυτή στα αιτήματά μας. Γιατί να μην κατοχυρωθεί η ονομασία. Το πρώτο που μου κόβει είναι το φιλότιμο. Του αγρότη το μάγαζι είναι αξεσκέπαστο. Και το δέρουν όλοι οι κεροί και οι θεοί και οι δαίμονες που μας διοικούν. Αγρότες περιέγραψαν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει με φόντο τις αυξήσεις σε ενέργεια, λοιπάσματα, ζωοτροφές και αγροεφόδια και το κόμβο των πρετόριων έστειλαν τα δικά τους μηνύματα προς την κυβέρνηση. Αν μας διώξουν από τα χωράφια, θα δούμε αυτοί που μας κυβερνούν να τρώνε μετά τσαγκώνους τους. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος από τον καναμπέ, γιατί άμα θα του πάρουν τον καναμπέ με τον τρόπο τους, δεν θα μείνει που να κάτσει. Θα ρίξουν τώρα πληστηριασμοί. Αυτή η ακρίβεια, οι αυξήσεις στα καύσιμα, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, πλήττουν όλων τα εισοδήματα. Παλεύουμε κάθε μέρα για να επιβιώσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Μείωση κόστου παραγωγής, μείωση στο πετρέλαιο, μείωση όχι στη ρήτρα αναπροσαρμογής του ηλεκτρικού ρεύματος μας ξεκλειρίζουν από την παραγωγή. Μεγάλο το κόστος παραγωγής, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, αναγκάζουν τον κόσμο να εγκαταλείπουν τα χωράφια. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δεχτεί κλιμάκιο των αγροτών. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης. Η φτωχομεσαία αγροτιά παλεύει, αγωνίζεται και αγωνίζεται για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι που λέει και ο ποιητής. Στα μπλόκα της αγροτιάς, απέναντι σε μια αδιάλακτη κυβέρνηση, σε μια αδιάλακτη κυβερνητική πολιτική, σε μια κοινή αγροτική πολιτική που τσακίζει πραγματικά το εισόδημα του φτωχομεσαίου αγρότη, του χτινοτρόφου. Ο αγρότης γονατίζει στην κυριολεξία. Θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Μεταξύ άλλων διεκδικούν την άμεση ενίσχυσή τους και την προμήθεια λοιπασμάτων, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων και άλλων αναγκαίων εφοδίων, τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος και την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής.